Σκληρός μαοϊκός, δηλαδή ο παδός του Μάο Τσετούγκ, υπήρξε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης και πλέον νέος διοικητής της ΕΥΠ με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην δεκαετία του 1970, ο Θεμιστοκλής Δεμήρης ξεχώριζε για τις θέσεις του αυτές στην μεταπολιτευτική Αθήνα. Αρκετοί νέοι της αστικής τάξης της εποχής ήταν οπαδοί του Μάο και του Κινέζικου δρόμου προς τον κομμουνισμό. Η σφαγή των Κινέζων που δεν είχαν ασπαστεί με την απαραίτητη θέρμη των κομμουνισμό Made in China ξεκίνησε το 1966 με την μεγάλη προλεταριακή πολιτιστική επανάσταση κατά την οποία απομακρύνθηκαν τα αντιεπαναστατικά στοιχεία της κινέζικης κοινωνίας. Ήταν τότε που τα παιδιά είχαν δικαίωμα να καταδίδουν τους γονείς τους ως εχθρούς του λαού και οι γονείς συλλαμβάνονταν και εκτελούνταν με συνοπτικές διαδικασίες. Όλα αυτά είχαν φαίνεται ότι είχαν γοητεύσει τον ίν διευθυντή της ΕΥΠ, ο οποίος ξέχασε να βάλει στο βιογραφικό του μία μικρή λεπτομέρεια. Στη δεκαετία του 70 είχε υποβάλει το αίτημα στο Πεκίνο και είχε γίνει δεκτός στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Κίνας. Στο πανεπιστήμιο αυτό γινόταν φυσικά συστηματική κατήχηση για το μαοϊκό κομμουνισμό και ορκίζονταν αιώνια πίστη στον Μάο και το έργο του, το Φωτεινό Μονοπάτι. Μετά την αποφύτησή του, ο Θεμιστοκλής Δεμήρης αστικοποιήθηκε. Άλλωστε, πιο αποτελεσματικά ρίχνει στο σύστημα όταν πολεμάς από μέσα. Πριν 10 χρόνια, το 2012-2013, ο διορισμός του στην Τουρκία είχε σχεδόν ολοκληρωθεί όταν κάποιοι στο Υπουργείο Εξωτερικών ανέσυραν τον φάκελο του μαοϊκού του παρελθόντος και τον έκοψαν. Όχι γιατί ήταν μαοϊκός κομμουνιστής στα νιάτα του, αλλά γιατί οι σπουδές του στο Κινέζικο Διεθνές Πανεπιστήμιο θεωρήθηκε ότι τον είχαν διαβρώσει ιδεολογικά για πάντα. Ο ίδιος δεν πτωήθηκε, διορίστηκε πρεσβευτής στην Ιταλία. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση διέρεε ότι παρακολουθούσαν το κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Κινάλ Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη λόγω Κίνας. Σίγουρα πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν φίτησε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Κίνας.